Το 5-3-2 το παίζουν όλες οι ομάδες οι καλές από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 ναι. Και πετάνε. Που έχουν όμως και κέντρο και χάφνα. Όχι, τίποτα δεν έχουν. Ξέρεις, το γουστάρεις και το διδάσκεις. Ναι. Ο Ζουνίδης δεν ασχολείται με αυτά. Mm-hmm. Ο Ζουνίδης ξέρει το 4-4-2 και αυτά. Αυτά ξέρει. Ναι. Τίποτα άλλο. Οι έξω ξέρουν. Mm-hmm. Ξύπνησε και ο Βεγγέρ. 5-3-2. Αφήνεις να κάνεις. Του φεύγουν πολύ τα μπακ, τρώει και κανένα γκολ. Ναι. Ο άλλος ο Κόντε πήρε πρωτάθλημα. Έτσι. Ξαναπαίζει. Ο άλλος ο Μουρίνιο πίσω στην Ιταλία. Ταλαιπωρείται με Λουκάκο, με τέτοια. Δεν το παίζει και σωστά και είναι πεσμένος. Μετά το μεγάλο όνομα που έβγαλε η Γιουβέντους το έβγαλε 5-3-2 με τον Κόντε. Ναι. Τα πήρε όλα και έφτασε και με τον Αλέγκρι να παίζει και τελείως. Βλέπεις τώρα τη Μάντσεστερ τη Ρεάλ. Σήμερα αποφασίζουν. Ναι, δεν κάθεται του χρόνου, ζητά, φεύγει. Ναι. Μήπως φύγει και τώρα γρήγορα. Δεν κάνει τίποτα. Τον βλέπεις. Λέει μπακ δεξί Καρβαχάλ, Βαράν, μπακ αριστερό Μαρσέλο, δίπλα ο Ράμος. Κλείσαμε. Τα χάφσας. Κασεμίρο. Όπως το ξέρω, ο Κασεμίρο, ο Κρός και ο Μόντριτς. Και έχουμε έξω δεξιά, δεν παίζει ο Μπέιλι, βάζει τον άλλο ένα ψήφι. Βάζει, ναι. Δεν κάνει τίποτα. Ή τον Ίσκο δεκάρι και μπροστά ο Ρονάλντο παίζει. Και παίζουν όλα και τα λοιπά. Αυτό είναι. Τελειώσατε παιδιά, κάνεις γκολ ο Ρονάλντο. Μπράβο ρε και κάτα. Κέρδισε. Και δεν κάνει και γκολ τώρα, τίποτα. Του λένε ρε, σήμερα τα ράδια. Ναι. Ρε, δεν έχεις κάνει μια βελτίωση τίποτα σε αυτή την ομάδα, σε αυτούς τους παίχτες. Και πας για Γιάννης. Mm. Τον έβλεπα χτες τίποτα. Δεν κάνει προπονητής ο Ζιτάν. Θα μου πει ο άλλος, ρε, ποιος ζητάει. Ρε, τρελαθεί, ρε, ποιος ζητάει. Πέστε με ένα μεγάλο παιχταρά στο στυλ Ζιτά που βγήκε προπονητής. Κάνεις. Πέστε με ένα. Κάνεις. Πού βγήκε. Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Κανείς και έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα το ίδιο βιολί. Πρέπει να το έχεις. Όταν δεν το έχεις, τι να παίζεις.